They didn't start this war, but their hard fight is to end it. This is Ukraine's counteroffensive. Η Ουκρανική αντεπίθεση, όπως όλα δείχνουν, προσανατολίζεται στη Ζαπορίζια και τον Ντονιέτσκ. Οι μάχες μένονται στα νότια και τα ανατολικά, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία, Ολλανδία και Δανία συνεργάζονται για να στείλουν στο μέτωπο αντιαεροπορικό εξοπλισμό, ενισχύοντας την Ουκρανική άμυνα. Putin's war of choices, not just a transgression against Ukraine. It is literally a frontal assault on the very international order that guarantees peace, prosperity and freedom to all nations. But Ukraine's air defenders have saved countless lives using air defense systems and interceptor missiles donated by members of this contact group. Από τις Βρυξέλλες, οι υπουργοί άμυνας του ΝΑΤΟ εξηγούν ότι η Ουκρανία θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να ενταχθεί στη συμμαχία, με τις χώρες μέλη να είναι έτοιμες να άρουν κάποια από τα εμπόδια λίγες ημέρες μετά την πρόταση Στόλτενμπερκ για παράκαμψη του ενταξιακού σχεδίου δράσης. Es gibt kein Versprechen, dass die Ukraine NATO-Mitglied wird, aber nicht während eines Krieges. Alles andere muss dann passieren, wenn das vorbei ist. Βρετανοί αναλυτές πάντως εκτιμούν ότι το Κίεβο μπορεί να πιέζει σε συγκεκριμένες περιοχές, όχι για να διαπιστώσει την αντοχή της ρωσικής άμυνας, αλλά για να αποπροσανατολίσει από τον πραγματικό του στόχο.